Του Παύλου ηλίευσε τες λόκε και όλος γεννήσε ιερωμένος Θεό Σοφέ Ιερό Θεέ Σιγαρ φιλοσοφία τε τη συνεκλάμπον κοφεί θεολογία ακρίβου υποφίτη. Δυστυχώ θα γοηθούμε Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, Δομνίκης, Βερνίκης, Προσδόκης, Αυδάκτου και Καλισθένης των Μαρτύρων, Αμούν Οσίου του Αιγυπτίου, Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χαρίμονος των Μαρτύρων, Πέτρου Ιερομάρτυρος Καπιτολίας, Θεοδόρου Οσίου εν Ταμασώ Κύπρου, Ιωάννου Οσίου του Λαμπαδιστού εν Κύπρο. Ο Άγιος Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Ορισμένοι συναξαριστές αναφέρουν ότι ο Άγιος Ιερόθεος ήταν και αυτός αρεοπαγίτης, όπως και ο Άγιος Διονύσιος. Διδάχθηκε την χριστιανική πίστη από τον Απόστολο Παύλο, βαπτίστηκε και χειροτονήθηκε από αυτόν επίσκοπος Αθηνών και κατόπιν εισήγαγε τελειότερα στα δόγματα περί Χριστού τον μαθητή του Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Ήταν παρόν στην κίνηση της Θεοτόκου μαζί με τους άλλους Αποστόλους και διακρίθηκε μάλιστα στους επιταφείου ύμνους και στις ημνοδίες προς τιμήν της Θεοτόκου, ως κορυφαίος και θεόπνευστος ημνολόγος. Ο βίος του Οσίου Ιεροθέου υπήρξε καθόλου θεάρεστος, και το τέλος του ειρηνικό και μακάριο σε βαθύ γύρας. Εξαίρεται η σοφία του πρώτου ιεράρχου των Αθηνών, με αυτήν ανεδείχθη στην θεωρία και στην πράξη εξηγητή και ερμηνευτή της Ορθοδόξου Θεολογίας. Αποκαλείται ακόμη και θεόληπτος Συμνολόγος», διότι υπερήχε από όλου στις ιερές Συμνοδίες κατά την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου.